με αφορμή την παγκόσμια ημέρα μνήμης για τα θύματα των ατυχημάτων στους δρόμους και λόγω της ιδιότητας, αν θέλετε, θυμάστε και εσείς, είχατε σχολιάσει πολλές φορές ότι ενώ στην Κρήτη πληρώνουν πράγματι βαρύ φόρο αίματος, δεν υπήρχε στην εκπροσώπηση, στην κοινοβουλευτική παρέμβαση βουλευτής από την Κρήτη στην Επιτροπή Μόνιμης Οδικής Ασφάλειας, η Μόνιμη Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας της Βουλής. Κάνα μια προσπάθεια, μπήκα εγώ τελικά να προσπαθήσουμε και μέσα από την Κρήτη. Είσαστε εσείς και ο κύριος Λογιάδης από το Μέρα 25. Και ο κύριος Λογιάδης, ναι, που δεν ήταν την προηγούμενη περίοδο στη Βουλή. Όχι για κανένα άλλο λόγο, όχι για να πούμε ότι είμαστε σε αυτή την Επιτροπή, αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι θα γίνει μια σοβαρή προσπάθεια και γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια και είχε γίνει, ομολογώ, μια μεγάλη προσπάθεια ενημέρωση του κόσμου από την Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας, όταν πρόεδρος της ήταν ο κύριος Σουζίδης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη περίοδο. Όμως να μην σταθούμε σε αυτό, να κάνουμε πράξη αυτό που λέμε, κυρία Δουλγεράκη. Τι εννοείτε, λέτε στο άρθρο σας που διαβάζω στην εφημερίδα Νέα Κρήτη, οι τραγικές ιστορίες ανθρώπων που χάθηκαν σε τροχέα μας φέρνουν πρώτων ευθυνών μας για τα όσα πρέπει ακόμα να κάνουμε ως πολιτεία, αλλά και ο καθένας με τη δύναμη που έχει, για να πάψουμε κάποια στιγμή να μετράμε απώλειες και να θρηνούμε θύματα. Η μετάφρασή του πρακτικά ποια είναι? Κυρία Δουλγεράκη, δεν ευθύνεται, δεν είναι μόνο το πρόβλημα της κακής κατάστασης, θα έλεγα, που βρίσκονται οι οδικοί άξονες, όχι μόνο ο βορείος οδικός άξονας, αλλά και οι παράλληλοι δρόμοι που στην κάθε τι ενδοχώρα, είπα πριν από λίγο, ο καθένας μέσα από το χωριό του, πηγαίνοντας στο δικό του τον τόπο, μπορεί να αντιληφθεί αυτό που λέμε. Έτσι, έτσι. Είδατε προχθές ότι κόντεψαν να σκοτωθούν άνθρωποι σε μια απλή, μια μικρή λακκούβα, που λέει ο λόγος. Δεν είναι λοιπόν μόνο το θέμα του κακού οδικού δικτύου, που εκεί πρέπει όλοι, με αφορμή όλα αυτά που συμβαίνουν ή συνέβησαν στο παρελθόν, να δραστηριοποιηθούμε και να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, ώστε το επόμενο διάστημα, δηλαδή εγώ θα έλεγα, μακάρι να βρεθούμε σε μια στην ευχάριστη θέση του χρόνου, τέτοια μέρα να μην γράψουμε τα ίδια πράγματα, να έχει ξεκινήσει η κατασκευή του βόρειου οδικού άξονα, αλλά και από την άλλη μεριά υποχρέωση όλων μας είναι, όλων μας, είτε και μια ευθύνη που βαραίνει και εμάς, αν θέλετε, για τη σωστή ενημέρωση του κόσμου, αλλά και την ατομική ευθύνη που πρέπει να έχει ο καθένας μας ξεχωριστά όσον αφορά την οδική συμπεριφορά και την κουλτούρα που πρέπει να αποκτήσουμε όσον αφορά την οδική μας συμπεριφορά, που δεν είναι καλή, κυρία Δουλγεράκη, είναι αλήθεια. Όταν εντοπίζεις ότι τα περισσότερα από τα στατιστικά στοιχεία, ότι οι περισσότεροι άνθρωποι, τους περισσότερους ανθρώπους που χάνουμε στην άσφαλτο με αυτόν τον άδικο τρόπο είναι μιας ηλικίας 15 με 29 ετών, καταλαβαίνετε ότι η ευθύνη βαραίνει και εμάς, και σαν γονείς, αν θέλετε, αλλά και τον καθένα ξεχωριστά από εμάς. Άρα η σωστή ενημέρωση από τα αρμόδια όργανα, η οδική συμπεριφορά, είδατε ότι ξεκίνησε, έγινε ένα πρώτο βήμα για να μπει οδική ασφάλεια σαν μάθημα στα σχολεία, έγινε ένα πρώτο βήμα, σταμάτησε εκεί. Γιατί λειτουργούμε με προχειρότητα, δυστυχώς, σε αυτό το κράτος. Δηλαδή, ενώ το κράτος έχει, υποτίθεται, μια συνέχεια, σε ουσιαστικά ζητήματα μπαίνει φρένο από τη μια διακυβέρνηση της χώρας, από μια κυβέρνηση στην άλλη. Όχι. Άρα αυτό το φρένο μπήκε από εσάς τους ίδιους, ως κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί και εκεί δεν τα καταφέρατε καλά. Αυτό λέω. Αυτό λέω, κύριε Δουλγεράκη. Δηλαδή, ο Ουρσουζίδης προσπάθησε, οι υπόλοιποι μπορεί να προσπαθήσανε, ή τότε ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Μαυραγάνης, μπορεί να είπε χίλια δυο και να εξήγηλε χίλια δυο, αλλά στην πορεία όλα φύγανε προς τα πίσω και από μέλη της ίδιας κυβέρνησης. Γι' αυτό, κυρία Δουλγεράκη, σας λέω ότι έγινε έστω το πρώτο βήμα όσον αφορά το μάθημα της οδικής ασφάλειας. Σταμάτησε εκεί. Πιλωτικά μπήκε σε κάποια σχολεία. Στην Αττική είχαμε δεσμευτεί να επεκταθεί σε όλη την Ελλάδα. Εμείς, πολύ σωστά το είπατε, δεν καταφέραμε να το κάνουμε αυτό εξ ολοκλήρου.
Έπρεπε όμως η σημερινή κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή Προσέξτε. Ίσως ο σχεδιασμός να κολούσε ήδη από εσάς και να μην το πήγανε καλά. Μπορεί όμως από ό,τι λέτε από την άλλη να μην το σχεδιάσανε, να μην ήταν στην πρώτη τους προτεραιότητα. Σε αυτό θα επιμείνουμε όμως, κύριε Δουλειράκη, γιατί για μας είναι καθοριστή σημασία στο επόμενο διάστημα. Σαν επιτροπή εννοείται, έτσι. Σαν επιτροπή, βέβαια. Ναι. Βέβαια, σαν επιτροπή να εφαρμοστεί σε όλα τα σχολεία το μάθημα της οδικής ασφάλειας. Και από την άλλη μεριά, θέλω να σου πω ότι αυτό που λέμε και αυτό που έγραψα και εγώ χθες, ότι αυτή τη μέρα ίσως να χρειαζόταν να γράψουμε και κάτι παραπάνω. Ότι αυτή τη μέρα η σκέψη όλων μας πρέπει να είναι στους ανθρώπους που έχασαν δικούς τους ανθρώπους από τροχιά δυστυχήματα. Αυτή η σκέψη πρέπει να είναι καθημερινή, όχι μόνο την Κυριακή, την χθεσινή Κυριακή, αλλά νομίζω ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτή η σκέψη, μόνο έτσι νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε, αυτή η σκέψη πρέπει να είναι σε καθημερινή βάση στο μυαλό μας και να οδεύουμε βάσει αυτής της σκέψης για να κάνουμε τα επόμενα βήματα, που είναι αυτά που σας είπα προηγουμένως. Εύχομαι και ελπίζω ότι θα γίνουν τα βήματα που δεν έγιναν τα προηγούμενα χρόνια για να σταματήσουμε επιτέλους, όχι μόνο στην Κρήτη αλλά και σε επίπεδο χώρας, να θρηνούμε θύματα στην άσφαλτο. Ο πόρος αίματος κυρία Δουλγεράκη, ειδικά στην Κρήτη, είναι βαρύς. Και σας είπα, δεν οφείλεται μόνο στην κακή κατάσταση που βρίσκονται οι οδικοί άξονες, αλλά ευθύνεται και κυρίως στην δική μας συμπεριφορά σαν οδηγοί. Έχουν καταγγελθεί πολλά. Ας φτιάχναμε λίγο για τους δρόμους και τις υποδομές και τα υπόλοιπα και θα είχαμε πράγματα να λέμε και στη συνέχεια, αλλά εδώ το κακό έχει παραγίνει. Μακάρι να γίνουν θετικά βήματα. Δεν έχω κυρία να πω κάτι Γεράκη, άλλο. Θυμάμαι, διάβαζα ένα, δεν θυμάμαι ποιος το είχε γράψει, ένα άρθρο, ότι από την ημερομηνία και μετά που έγινε το διπλό στη Θέο και η διεύρυνση του δρόμου από την περιοχή της Αλικαρνασσού μέχρι του Κοκκίνη, σε όλη αυτή την περιοχή, και βέβαια όταν εγκαταλείφθηκε ο δρόμος από το κακό όρος, ο επαρχιακός παλιός δρόμος, δεν είχαμε ένα τροχαίο θανατηφόρο, νομίζω είχαμε όλη αυτή την περίοδο. Και μάλιστα θυμάμαι ότι έγραφε μέσα, ας αναλογιστούμε πριν γίνει ο δρόμος, ας αναλογιστούμε και ας δούμε τα εκκλησάκια που είναι από την περιοχή του Κοκκίνη μέχρι το Ηράκλειο από το κακό όρος. Είναι ένα θέμα που πραγματικά ανατριχιάζεις όταν τα διαβάζεις αυτά τα πράγματα, όταν ήδη πληρώνουμε τέλη κυκλοφορίας, ήδη πληρώνουμε τόσα χρήματα, ο ελληνικός λαός δηλαδή τα πληρώνει, και να έχουμε σε αυτή την κατάσταση αυτούς τους δρόμους.